Πάμε στην υπόθεση του πιλότου. Η Ρία Τσοχαντάρη από το πρωί βρίσκεται στα δικαστήρια. Πήγε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια σήμερα, Ρία μου. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Πράγματι, σήμερα δήλωσε παρόν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Αυτό σημαίνει για τον ίδιο πως δεν θα προλάβει τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αύριο θα έδινε το πρώτο του μάθημα. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς θα αργήσει πάρα πολύ η μεταγωγή του να γίνει προς τις φυλακές Μαλανδρίνου. Πρέπει να σου πω, Ζήνα, πως είναι εξοργισμένος με αυτή την απόφαση, με αυτή την εξέλιξη, καθώς, όπως λέει αποκλειστικά μέσω της εκπομπής, τους θερούν το δικαίωμα να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Να καταλάβω και να με βοηθήσει και ο κύριος Γκαβέλας και ο κύριος Σόμπολος και η κυρία Αντωνοπούλου που γνωρίζουν καλά αυτά τα ζητήματα. Αύριο δίνει το πρώτο μάθημα ή το έδινε σήμερα? Αύριο, Ζήνα. Άρα γιατί, αύριο θα έχει το πρώτο μάθημα. Μεταγωγή. Σήμερα ήταν υποχρεωμένος να είναι εκεί. Σήμερα ήταν υποχρεωμένος να είναι εκεί. Όχι. Δεν είναι υποχρεωμένος. Άρα μήπως δεν πρόλαβε να διαβάσει. Και η έδρα την προηγούμενη φορά, μία φορά, άπαξ και έρθει μία φορά, είναι πάντα παρόν, ναι. Είχε πει η έδρα την προηγούμενη φορά, όμως ο ίδιος θέλει να είναι εδώ. Επέλεξε να έρθει. Όχι, λέει, αν πάει μία φορά πρέπει να έχει είναι... Έχει πάει ήδη μία. Έχει πάει μία φορά, δεν χρειάζεται. Δηλαδή σήμερα, Ρία μου, για να καταλάβουμε, δεν ήταν υποχρεωτικό να είναι παρόν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στο δικαστήριο, αλλά παρόλα αυτά επέλεξε να είναι. Τότε γιατί γκρινιάζει αφού επέλεξε να είναι εκεί? Καθώς κρίνεται το μέλλον του, κρίνεται η ζωή του εδώ και θέλει να είναι η ζωή παρόν. Δεν κρίνεται. Θυμίζω ότι αν η ποινή, αν θα αλλάξει η ποινή, αυτό θέλει, αυτό διεκδικεί ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Πρέπει να σας πω πως αν επέλεγε αύριο να δώσει κανονικά τις πανελλήνιες, αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα ερχόταν και σε άλλες συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Βάλε μου μια ανωτελεία, επειδή θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να ξεκινήσουμε και την κουβέντα. Ο κύριος Παπαϊωαννίδης και η συνεργάτηδά του, να δω καλά το όνομά της, η κυρία Βλαχιώτη, μίλησε στις κάμερες. Η κυρία Βλαχιώτη ήταν και η αιτία που την προηγούμενη φορά, ενώ ο κύριος Παπαϊωαννίδης την είχε αφήσει στο πόδι του, αρρώστησε εκείνη και έτσι δεν μπόρεσε να προχωρήσει η δίκη και έκανε τα παράπονα ο κύριος Χαρμάνης. Να δούμε τι λένε σήμερα, ώστε μετά να δούμε ποια είναι η αποκλειστική δήλωση στην εκπομπή του πιλότου, ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Να καταλάβουμε δηλαδή που είναι το πρόβλημα. Παρακαλώ. Κύριε Παπαϊωαννίδη, σήμερα είδαμε ο εντολέας σας έφτασε εδώ στα δικαστήρια, έγινε εκτάκτωση μεταγωγή του. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση στην οποία γίνονται πρωτόγνωρα πράγματα, τα οποία τουλάχιστον εμείς οι δικηγόροι που είμαστε καθημερινά στα δικαστήρια, είτε στο Κακούρι με ή στο Πλημέλημα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε μια δίκη στην οποία δεν υπάρχει καμία παραγραφή, καμία πίεση στο να βγει την επόμενη μέρα, καμία λήξη της προσωρινής κράτησης, τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε παρακαλέσει και το δικαστήριο και την προηγούμενη δικάσιμη ή οτιδήποτε άλλο και τις προηγούμενες δικασίμες ότι πράγματι οι μοναδικές μέρες στην οποία θα θέλαμε να διακοπεί το δικαστήριο ήταν από τις 2 στις 12 του μηνός Ιουνίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι μόνο δεν εισακουστήκαμε, αλλά το ίδιο το δικαστήριο επέλεξε μία μέρα πριν ακριβώς τις πανελλαδικές εξετάσεις που επί της ουσίας στερεί το δικαίωμα του εντολέως μου προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτές. Έχουμε να κάνουμε με ένα δίκημα στο οποίο δεν είναι ότι κλέψαμε μία τσίχλα από ένα περίπτερο, την ομολογούμε και πηγαίνουμε να δικαστούμε γι' αυτό. Έχουμε να κάνουμε με ένα δίκημα το οποίο είναι ιδεχθές, είναι ομολογημένο και είναι σε οικογενειακό περίγυρο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι μάρτυρες που καταθέτουν, εξετάζουν ή κάνουν οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο και με την οικογένεια σε ευρύτερο κύκλο. Πρέπει να είναι εδώ. Οφείλει να είναι σε κάθε διαδικασία και να ακούει ακριβώς τι θα υποθεί, γιατί αφορά την ίδια την υπόθεση, την ίδια τη ζωή. Θεωρείτε ότι είναι άδικη αυτή η απόφαση να γίνει εκτάκτωση μεταγωγή του χθες το μεσημέρι για να είναι σήμερα στο δικαστήριο? Σαφέστατα είναι άδικη. Σαφέστατα είναι άδικη και ότι καταστρατηγεί τα βασικά του δικαιώματα. Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε ειρωνικά σχόλια και οτιδήποτε άλλο από θέμα πολιτικής αγωγής όταν έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή δίκη. Θα ξαναδώσει του χρόνου? Αυτό δεν το ξέρω. Μακάρι να έχει το κουράγιο οτιδήποτε άλλο να μπορέσει να ξαναδώσει του χρόνου. Δεν είναι ότι θα ανοίξει η πόρτα και θα βγει την επόμενη μέρα εντολέας μου.
η ποινή που του έχει υποβληθεί είναι η ποινή της όβιας καθήρξης. Και με αυτή πορευόμαστε. Τελούσα σε γνώση ότι ο κύριος Παπαϊωαννίδης παρίστατο σε έτερο δικαστήριο και ασκούσε εκεί τα καθήκοντά του. Υπήρχε απόλυτη συνεννόηση και με τον εντολέα μας αλλά και με τον κύριο Παπαϊωαννίδη ότι θα συνεχίσω εγώ κανονικά τη διαδικασία. Ωστόσο όμως βραδινές ώρες της προηγούμενης της δικασή μου προέκυψαν προβλήματα υγείας στο πρόσωπό μου. Υπήρχε ανυπέρβλητο κόλλημα. Είστε δυσαρεστημένοι με την αντίδραση της έδρας? Δυσαρεστημένη είμαι από την αντίδραση του συναδέλφου μου από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας, καθώς ον προέβησε δηλώσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με αυτά τα οποία είχαν ανακοινωθεί προγενέστερα της δικασή μου σε σχέση με το κόλλημα του κ. Παπαϊωαννίδη. Και ο συνάδελφος φέρεται να αμφισβήτησε και το κόλλημα που συνέτρεχε στο δικό μου το πρόσωπο. Άρα καλά τα είχαμε πει. Έτσι ακριβώς τα είχαμε πει. Απλώς εμείς είχαμε καταλάβει τότε ότι ήταν και το κόλλημα οι πανελλήνιες εξετάσεις και το διάβασμα και ότι ήθελε να τα πάει όλα αυτά πίσω. Έτσι είχε φανεί, έτσι είχε αφήσει να εννοηθεί ο κύριος Χαρμάνης. Σύμφωνα με τον κύριο Χαρμάνη ήταν η πέμπτη βέβαια διακοπή, έτσι. Δεν ήταν η πρώτη διακοπή. Οπότε ενδεχομένως να μέτρησε, θα μας πει ο κύριος Γκαβέλος, το δικαστήριο αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ζητάει, ώστε να κάνουμε να τα σχολιάσουμε όλα μαζί μετά. Μήνυμα στέλνει ο πιλότος μέσα από την εκπομπή για αυτό που συνέβη. Και στη Ρία Τσοχαντάρη συγκεκριμένα. Παρακαλώ. Έχω σεβαστεί και έχω παραδεχτεί αυτά που έχω κάνει. Είναι άδικο να μου στερούν το δικαίωμα να δώσω πανελλήνιες. Είμαι απογοητευμένος και εξοργισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Όμως το δικαστήριο κρίνει τη ζωή μου και δεν γίνεται να λείπω. Όπως μας το είπες λοιπόν, Ρία, κρίνεται η ζωή του. Καλά μας το είπες εσύ, απλώς εγώ δεν το πιάσα έτσι. Δεν το πίστεψες. Δεν το πίστεψα, ναι, γιατί δεν κρίνεται η ζωή του. Εκείνος είναι ζωντανός, η Καρολάιν δεν είναι ζωντανή. Είδες που τσάμπασε, διόρθωσα. Είχες δίκιο. Και εσύ από σεβασμό στην ηλικία μου δεν με διόρθωσες. Θέλει να βρίσκεται. Εσύ, πού να φανταστώ ότι έλεγε κρίνεται η ζωή μου. Έλατε. Κύριε Γκαβέλα, δεν κρίνεται η ζωή του. Κοιτάξτε, κρίνεται η προσωπική του ελευθερία. Αυτό. Προφανώς δεν κρίνεται η ζωή του. Κρίνεται η ζωή του εν ευρία ενία, υπό την έννοια ότι το υπόλοιπο της ζωής του, αν θα το εκμετρήσει ως βίον εγκάθρικτο ή στην κοινωνία. Από εκεί και μετά, αν αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοί μου, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτό που εζήτησε ήταν να συμμετέχει σε πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή τη δική του, την προσωπικότητά του. Και ίσως να χτίσει και ένα, όπως λέμε, ελαφρυντικό καλή συμπεριφοράς μετά την πράξη. Συγγνώμη, επειδή δεν το κατάλαβα αυτό καλά, είναι ελαφρυντικό, εάν καταφέρει δηλαδή να περάσει τις πανελλήνιες. Θεωρείται και κατά την ομολογία ότι όταν ένας κατηγορούμενος, κρατούμενος, δείξει στοιχεία μεταμέλειας και έχει μία συμπεριφορά η οποία είναι διακριτή από τη συνήθεια συμπεριφορά ενός κρατουμένου στις φυλακές, πραγματικά αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι την αναγνώριση μιας ελαφρυντικής περιστάσεως. Άρα ίσως γι' αυτό βιάζεται να δώσει φέτος εξετάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος ή αν είναι και λόγοι προσωπικοί. Ρία, εσύ που είχες την ευκαιρία και να έχεις αυτή τη δήλωση μέσω του δικηγόρου του κτλ. Είναι κάτι επιπλέον που ζητά. Δηλαδή θέλει να σπουδάσει γιατί πραγματικά πιστεύει ότι θέλει να είναι μορφωμένος, πιο μορφωμένος πια ή μέσα από τις φυλακές του δίνεται η δυνατότητα να έχει χρόνο και να μπορεί να πάρει και ένα επιπλέον πτυχίο. Κοίταξε Ζήνα, αυτό που μας μεταφέρει η πλευρά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είναι ότι θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες αυτής της ζωής που ζει τώρα μέσα στη φυλακή και για τα επόμενα χρόνια. Όχι της προηγούμενης. Έχει καταδικαστεί. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Μήπως τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να είναι πιλότος στη ζωή του και ήθελε να είναι δικηγόρος, νομικός, ήθελε κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ποια ζωή θέλει να διορθώσει. Δεν έχει αποφασίσει. Την τωρινή ή την προηγούμενη. Προηγούμενη δεν αλλάζει. Ναι, γι' αυτό. Ζήνα μου επιτρέψει. Πάντως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν έχει αποφασίσει για ποια σχολή θα έδινε. Πάντως έχει επιλέξει την επιστήμη. Των ανθρωπιστικών, αυτό το πεδίο, ανθρωπιστικές επιστήμες που συμπεριλαμβάνει και τη νομική. Είναι το δυνατό του σημείο μάλλον. Νομίζω ότι το κατάλαβα εγώ αυτό από το πρωτόδικο δικαστήριο. Πάντως ο πατέρας της Καρολάιν, ο Ντέιβιντ Κράουτς, είπε κάτι και θέλω να το βάλουμε τώρα στην κουβέντα πριν μας πεις τι είπαν οι δύο μάρτυρες που κλήθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Γιατί για μένα είναι σημαντικό και θέλω να ακούσω και τον κύριο Αντωνοπούλου και τον κύριο Σόπολο και τον κύριο Γκαβέλα.
Για να δούμε τι λέει στην αποκλειστική δήλωση σε σένα, Ρία μου, ο πατέρας της Καρολάιν. Είμαι μια χαρά. Σας ευχαριστώ που ρωτάτε για μένα. Θα ξέρετε, φαντάζομαι ότι η δίκη διακόπη ξανά. Νομίζω ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα αρχίζει να φαίνεται λίγο ανόητο. Και όχι μόνο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι σε άλλες χώρες με ρωτούν αν οι Έλληνες δικαστές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για κάτι ή διορίζονται επειδή τους αρέσει περισσότερο η ιδέα να γίνουν δικαστές. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Δείτε μόνο αυτά που γράφουν τα ξένα μέσα για αυτό που συμβαίνει με την υπόθεσή μας στην Ελλάδα. Νομίζω, Ρία μου, αναφέρεται στην Daily Mail. Ακριβώς, Ζήνα μου, έχει στείλει ένα κατεβατό από άρθρα της Daily Mail και όχι μόνο. Εκεί λοιπόν σχολιάζουν οι ξένοι δημοσιογράφοι το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα στα δικαστήρια με τις συνεχόμενες διακοπές. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, γι' αυτό το είδε χθες έγκλημα, γιατί δεν προχωράει αυτή η διαδικασία, αυτή η δίκη. Και σχολιαζόμαστε, Ζήνα, και στα ξένα μέσα. Εκεί λοιπόν θέλει. Δυστυχώς, λέει ο κύριος Σόβολος. Θέλησε να σταθεί ο πατέρας της Καρολάιν σε αυτό το σημείο και είδατε και το σχόλιο του έτσι με μια πικρία μεγάλη. Μα είπε, είναι ανόητο, τι είπε. Ναι. Ανόητο.